Όλα δείχνουν ότι η ρωσική στρατηγική στο ουκρανικό μέτωπο είναι ακόμα καλά κρυμμένη και κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πάντως και παρά τις όποιες νίκες τοπικού των ουκρανικών δυνάμεων, η άση στο ρωσικό μανίκι φαίνεται να είναι αρκετή και ο πόλεμος έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι την τελική επικράτηση του ενός ή του άλλου. Βίντεο αποκαλύπτει τη μετακίνηση ενός ολόκληρου τάγματος βαλιστικών πυράβλων Ισκαντέρ M στη Χερσόνα. Είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο όπλο στρατηγικής αξίας σε ό,τι αφορά το τακτικό πεδίο μάχης μεταφέρεται εκτός του μέχρι σήμερα ρωσικού εδάφους. Θα μπορεί να πλήξει τις δυτικές γραμμές ανεφοδιασμού και τις αποθήκες όπλων της Δυτικής Ουκρανίας, το Λβίβ και το σημαντικότερο, θα μπορεί να πλήξει και την Οδυσσό, εκτός από τις περιοχές του Νικολάεφ, που είναι ακόμα υπό ουκρανικό έλεγχο και το Μικολάεφ. Κάτι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό. Θέτει για πρώτη φορά υπό την εμβέλεια των ρωσικών βαλιστικών όπλων μικρού βεληνικούς τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση.